Ο κύριος Ιωαννίδης, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φέτε. Θα αρχίσω την απολογία μου με τον τρόπο που ενεπλάχην στην υπόθεση Πολυτεχνείου. Ως είναι γνωστόν, αμέσως μετά την μεταπολίτευση του Ιουλίου του 1974, ο μας δήθεν δημοσιογράφων με τους Παπαδάτων, Χαρατζαφέριν και λοιπάν, έπλασαν τον μύθο του Πολυτεχνείου για να δημιουργήσουν αυτό τον δόρυβο. Και επλάστη ο μύθος του Πολυτεχνείου από μέν τους κομμουνιστάς για να απαλύνουν την εντύπωση έπειτα από τα εγκλήματα εις βάρος δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων κατά το Δεκέμβριο του 1944 και των συμμοριτών πόλεμων, από δε τους πολιτικούς για να δρέψουν δάφνας αντιστάσεως εφόσον δεν μπόρεσαν να κάνουν αντίσταση. Οι κύκλοι αυτοί έβρον εις το πρόσωπο του Ιωαννίδη το εξυλαστήριο θύμα επί του οποίου εναπέθεσαν όλα τους τα αποθυμένα για την επανάσταση της 21ης Απριλίου 1967 και όλα τους τα σφάλματα των τελευταίων 30 ετών. Δεν έφταναν δε αυτά, αλλά είχα και μία...